Έξαρση κρουσμάτων της απλής αλλά και της νέας γρήπης παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες σε σχολικές μονάδες της Λάρισας με αποτέλεσμα λόγω του αυξημένου αριθμού απουσιών αρκετά από τα σχολικά τμήματα αναστέλουν τη λειτουργία τους. Μόνο στο 19ο Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί στη Συνοικία της Καραυγής στη Λάρισα από τα 12 τμήματα τα 9 έκλεισαν για όλη την εβδομάδα μετά την εκδήλωση κρούσματος του ιού της νέας γρήπης σε άτομο που ανήκει στο προσωπικό του διδακτηρίου. Από τα 12 τμήματα που λειτουργούν κανονικά τα 9 έχουν κλείσει και παραμένουν σε λειτουργία τα 3. Μιλάμε για πόσα παιδιά δηλαδή ουσιαστικά, τα 284 παιδιά, από τα οποία είχαμε απουσίες 75 περίπου χθες. Για προληπτικούς καθαρά λόγους φαντάζομαι, έτσι από το Υπουργείο Υγείας έγινε αυτό. Ναι, το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Είχαμε όμως ένα κρούσμα από το προσωπικό του σχολείου το διαπιστωμένο το Σάββατο και σε συνδυασμό του κρούσματος και των απουσιών που ήταν. Από την Εκκλησία, από το Υπουργείο και από τον κύριο Νομάρθη μας ήρθε η απόφαση να κλείσουν αυτά τα σχολεία τα οποία είπαμε, τα τμήματα. Σε δηλώσεις του Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Αργύρης Καδούλης υποστήριξε πως το φθινόπωρο ήταν δεδομένο ότι θα παρατηρούνταν μια έξαρση κρουσμάτων της νέας γρήπης, ωστόσο το φαινόμενο δεν κρίνεται ανησυχητικό, αφού όλα σχεδόν τα κρούσματα υποστήριξε είναι ήπιας μορφής, αλλά λόγω του αυξημένου αριθμού απουσιών οι σχολικές μονάδες κλείνουν καθαρά για προληπτικούς λόγους. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια έξαρση κρουσμάτων γρήπης, της απλής γρήπης και κάποια κρούσματα νέας γρήπης που κυμαίνονται σε διψήφιο αριθμό περίπου 20 με 25 την ημέρα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι μέχρι τώρα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της έξαρσης των κρουσμάτων σε συνεργασία με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, με τις διευθύνσεις υγιεινής και με την καθαριότητα που οι διευθυντές των σχολείων και το προσωπικό καθαριότητας έχει εντείνει τις προσπάθειες τον τελευταίο καιρό. Αξίζει να σημειωθεί πως θετικός στον ιό της νέας γρήπης, η τα έναν ή ένα, βρέθηκε και ο νομάρχης Λάρισας, κ. Λουκάς Κατσαρός, όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο μικροβιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μετά την ανάλυση του επιχρήσματος που ελήφθη, μετά από συμπτώματα γρήπης που παρουσίασε ο κ. Κατσαρός. Στον νομάρχη συστήθηκε παραμονή στο σπίτι επί μία εβδομάδα και χορηγήθηκε η σχετική αγωγή.